δεν ξέρω αν είναι πιο άβολο πραγματικά, κύριε Ιαβέρη. Μερικές φορές είναι επικίνδυνο. Εμένα μου έχει τύχει πηγαίνοντας σε θάλασσα. Ναι, να μπλεχτεί στα γιονάρα με το πατάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν αναφέρεται, κύριε Ιαβέρη, στον ΚΟΚ η λέξη σαγιονάρα, αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα πρόστιμο αν σε πιάσουν και κρίνουν ότι δεν φοράς το κατάλληλο υπόδημα για οδήγηση. Αρχικά, όντως, δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν υπάρχει κάποια οδηγία ή κάποια παράγραφο το καθιστά σαφές. Λέει ότι είναι στην ευχέρεια του οδηγού, είναι υποχρεωμένος ο οδηγός να έχει την άνεση κινήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να το οδηγήσει με ασφάλεια. Mm-hmm. Οπότε, κατά την κρίση του εκάστοτε αστυνομικού που διενεργεί τον έλεγχο, έχει να κάνει με το πρόστιμο ή όχι. Τώρα, αν φοράει σαγιονάρα δίχαλο, ή αν φοράει παντόφλα, ή αν φοράει τσόκαρο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα αυτά τα υποδήματα καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την οδήγηση και τον χειρισμό του οχήματος, τόσο του αυτοκινήτου όσο και της μοτοσυκλέτας. Θέλω να πω δηλαδή ότι με τη σαγιονάρα και λίγο υδρωμένη γλιστράμε και κάνουμε πατινάζε πάνω στη σαγιονάρα την ώρα που περπατάμε, απλά περπατάμε, ενώ την ώρα που είναι στο αυτοκίνητο, αν αυτό γλιστρήσει, αν μπερδευτεί το δίχαλο, αν φύγει το πόδι και να πατήσει φρένο, πατήσει γκάζι, μπορεί να σκοτώσουμε κάποιον άνθρωπο, να σκοτωθούμε και εμείς οι ίδιοι. Πάντως και άλλα παπούτσια είναι επικίνδυνα. Δηλαδή θεωρώ ότι και το τακούνι. Ναι, το πολύ σωστό. Και η πλατφόρμα, και τώρα λέω και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Ναι. Ότι όποιο παπούτσι δεν είναι σταθερό στο πόδι ή έχει μεγάλη απόσταση, δηλαδή το πόδι με το τακούνι προφανώς, μπορεί να μας τα πατήσουν και οι κυρίες που είναι εκεί. Την ώρα που πάει το τακούνι, πώς θα γίνει δηλαδή η κλίση του κουτεπιέ να πάει να πατήσει με ασφάλεια? Πολύ σωστά, και έχουμε άλλα αμάξια, άλλα παπούτσια στα αμάξια για να οδηγήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω με τακούνι, με τίποτα. Σωστά. Εγώ μπορώ, πρέπει να σας πω. Με σαγιονάρα δεν μπορώ, γιατί νομίζω έχει να κάνει, κυρία Βέρη, τώρα δεν θα το πιάσουμε σε τέτοια ανάλυση. Και εσείς πολύ σωστά λέτε ότι το παπούτσι πρέπει να είναι σταθερό. Το παπούτσι, το γυναικείο, το τακούνι όμως παρόλα αυτά μπορεί να έχει το τακούνι πίσω που να είναι πιο λεπτό, αλλά η σαγιονάρα είναι το υλικό τέτοιο που μπερδεύεται, το πλαστικό, ναι, αυτό, σωστό, το λαστιχένιο. Ναι. Με τα αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω, εμένα μου έχει τύχει να μπερδευτεί τελείως. Με τακούνι, όχι, αλλά παρόλα αυτά. Οπότε μπορεί να. Κύριε Ιαβέρη, να σας ρωτήσω κάτι για πρακτικούς λόγους. Τα πέδιλα αυτά που φοράμε γυναίκες, που είναι φλάτρε, παιδί μου, τα οποία όμως έχουν από πίσω λουράκι, είναι εντάξει να τα φοράμε που κρατάνε το πόδι? Άμα το παπούτσι βρίσκεται σε εφαρμογή με το πόδι και το πόδι δεν μετακινείται πάνω σε αυτό, και έχει και μια σόλα η οποία μπορεί να σου δώσει μια αίσθηση. Καλή ώρα, Όταν μιλάμε για μηχανάκια όμως, επειδή βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες τώρα αριστερά, όπως βλέπω, οι περισσότεροι είναι με μοτοσυκλέτες. Ναι. Όταν φοράς σουτσάκι, φοράς σαγιονάρα και από πάνω ένα τισέρτ, αυτό δεν είναι καθόλου ασφαλής περιβολή για μοτοσυκλέτα. Πρέπει να φορέσουν ούτε καν παπούτσι, μποτάκι για την προστασία του αστράγαλου. Και το πόδι βέβαια γυμνό, κοιτάξτε, ο άλλος πώς πατάει. Όμως, κύριε Ιαβέρη, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή όλο αυτό δεν είναι πάρα πολύ σαφώς διατυπωμένο, είναι λίγο στην ευχέρεια του αστυνομικού που θα σταματήσει. Έτσι. Να το πάω όμως αλλού. Είναι στην ευχέρεια του αστυνομικού, αν θα πάρει τα 100 ευρώ για το δίπλωμα για 30 μέρες. Στην Αγγλία αυτό, στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να φτάσει και τα 5.000 λίρες, έτσι, εάν κάνεις αυτή την παράβαση, ας το πούμε. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν το πάω το τι λέει ο κώδικας ότι την κυκλοφορία και αν μας παίρνει 100 ευρώ. Ο καθένας από εμάς, τώρα ιδίως το καλοκαιράκι που πάει στα νησιά, το 99% φοράνε σαγιονάρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται ότι άμα του πει το πόδι του κάτω δεν θα μείνει τίποτα. Και είναι τόσο μικρά τα ποστά που θα κάτσουν μήνες μέχρι να γίνει αποθεραπεία και αν θα έρθει το πόδι στην πλήρη λειτουργία. Δηλαδή για τη δική μας ασφάλεια πρώτα απ' όλα, παρά για το τι λέει ο νόμος ή ο κώδικας. Κύριε Ιαβέρη, μπορούμε, μια που σας έχουμε σήμερα εδώ και μια που έχει έρθει και αυτή η πολύ άσχημη είδηση για αυτό το τροχαίο που στήχησε τη ζωή στο Χαλάνδρι ενός 18χρονου και τώρα έρχεται και στη... Και όπως αποδείχθηκε, τελικά έκανε κόντρα με έναν 19χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Είναι πραγματικά μια είδηση πάρα πολύ στενάχωρη. Να σας πω και γι' αυτό. Το κομμάτι της διαδικασίας της κόντρας αποτελεί το ελάχιστο κομμάτι των τροχαίων δυστυχημάτων. Είναι όμως και αυτό ένα μέρος. Δυστυχώς, ναι, οι άνθρωποι 19-20 χάσαμε και ένα φίλο της προάλλες, κοστίζει ανθρώπινες ζωές, όμως
Για να μην βάζουμε το μέσο Έλληνα, το μέσο πολίτη, ότι οι κόντρες σκοτώνουν. Σκοτώνεται περισσότερος κόσμος μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ένας μέσος οδηγός και μοτοσυκλετιστές που είναι το 35% σε σχέση βέβαια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα τροχαία δυστυχήματα συντελούνται μέσα στις πόλεις από αυτούς. Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε όμως, δεν ξέρω αν έχετε τηλεόραση, άμορφη μάζα έγινε το αυτοκίνητο αυτό. Ξεριζώθηκε δέντρο. Εδώ δίπλα στο Χαλάνδρη, στην Παπανικολή, δύο παιδιά, 18 και 20 χρονών, ο 18χρονος, έχασε τη ζωή του και εδώ μιλάμε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η λογική με τις κόντρες. Δηλαδή, πραγματικά είναι τόσο το αίμα που βράζει. Τι προσπαθούν να αποδείξουν εκείνη την ώρα, κυρία Βέρη? Είναι αυτή η αφοβία των νέων ανθρώπων που έχουν το μυαλό, ας το πούμε, λίγο έξω από το κεφάλι. Θέλουν ο δυναμισμός τους που πρέπει να εκτονωθεί. Θα πρέπει η πολιτεία εκεί να τους οθήσει αυτούς τους νέους, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εφαρμόσουμε την οδήγηση αυτή μέσα σε συγκεκριμένους χώρους κλειστούς με προδιαγραφές. Να υπάρξει μια τέτοια προώθηση, μια τέτοια ενημέρωση στους νέους. Κοιτάξτε τι είναι το αμάξι. Συγγνώμη κύριε Αβέρη, σας ακούω, αλλά παράλληλα βλέπω το αυτοκίνητο και ταράζομαι. Δηλαδή, θα σας απαντήσω γι' αυτό. Ναι. Πηγαίνετε με 60-70 χιλιόμετρα στην Κηφισίας. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τόσα χιλιόμετρα, και διαφορετικά είναι και ένας δρόμος ταχείας. Η Κηφισία σας λέει 70 και δεξιά έχει στάση λεωφορείου που περιμένουν δεκάδες συμπολίτες μας κάθε μέρα. Ναι. Πατάτε μια λακκούβα εκεί που υπάρχουν οι λακκούβες και φεύγει ο έλεγχος του αυτοκίνητου, χάνεται και μπαίνετε μέσα στη στάση. Υποπανάτε σε ένα δέντρο. Πώς νομίζετε θα γίνει το αυτοκίνητο? Με 70-0 ή 80-0 τα crash test δείχνουν ότι καταστρέφονται ολοσχερώς. Τα αυτοκίνητα είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν δυνάμεις μέχρι 65 χιλιόμετρα μηδέν και το σώμα του ανθρώπου να αντέχει μέχρι τόσο, διότι μπορεί να μην έχει εξωτερικά τραύματα ή αιμορραγία, αλλά μπορεί να έχουν συντηρηθεί τα εσωτερικά συμπαγή όργανα. Να έχουν συντηρηθεί στα 100-0, στα 80-0. Συνεπώς θέλω να πω ότι είναι αρκετά τα χιλιόμετρα και γι' αυτό βλέπουν το αυτοκίνητο να έχει πάθει αυτές τις κρεπαμένες ζημιές. Ναι. Αλλά μην νομίζετε ότι και το 50-60 που κινούμαστε καθημερινά θα βγει καλύτερο το αυτοκίνητό μας.